Γεια σας. Δίνουμε κάποιες εξετάσεις, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Δεν είναι αστείο, Δημήτρη. Μπορώ να δω μέσα τι φοράς. Ναι. Μία διαφάνεια. Να ανάσκορσε. Θυμίζει πάρα πολύ μια άλλη που φοράγες με βάση τον μπλε, αν θυμάμαι καλά, με ένα κορσέ. Ναι. Όχι, άλλες φορές, άλλες δύο φορές. Μία διαφάνεια με βάση τον μπλε, πάλι με ένα σχέδιο, με ένα pattern, με βάση τον μπλε, με ένα κορσέ. Θα σου το πω και εγώ τώρα τηλεοπτικά θεατρικά. Στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή, μία διαφάνεια με ένα κορσέ το έχει ξαναβάλει με μια καμπαρντίνα από πάνω. Αρκετές φορές. Η παραλλαγή της εμφάνισης είναι η φούστα που είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία σιλουέτα που έχεις φτιάξει. Απλά από τη μέση και πάνω το έχω ξαναζήσει πολλές φορές. Ναι, το σκέφτηκα. Θέλω κάτι άλλο. Το σκέφτηκα για σήμερα ότι θα μου το λέγατε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να τα. Όντως το σκέφτηκα. Αλλά είναι πάρα πολύ το στυλ μου. Δηλαδή φοράω πάρα πολύ κορσέ και από μέσα, να σας πω την αλήθεια. Καλά. Εδώ ξεκίνησα να βάζω και τα t-shirt τα λευκά που βάζω κάποιες φορές, το οποίο μπήκα μέσα αυτό. Θα μπορούσε να βάλεις, να παίξεις μάλλον ένα καρό, με δύο καρό που κάνεις από πάνω. Αυτό θέλω να σου πω. Okay. Ευχαριστώ. Σοφία. Okay. Εγώ θεωρώ, I like this look. Αλλά εγώ θέλω, definitely συμφωνώ με τον Δημήτρη όταν, you know, σου είπε ότι δεν είναι κάτι έντονο καινούριο που έχεις φέρει. I think maybe από εδώ και πέρα πρέπει να δώσεις πιο περισσότερο προσοχή maybe στα like silhouettes. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσέντα σου, definitely, και τα σκουλαρίκια. So, like, overall, μου αρέσει αυτό το look. I just think, you know, τα αγαπημένα μου looks που έχεις φέρει ως τώρα είναι τα looks που το silhouette που έφτιαξες είναι κάτι που δεν έχω δει. Ναι. And αυτό, αν είχες τεράστιο όγκο στο κάτω μέρος και το ίδιο silhouette που έχεις φτιάξει already, θα ήταν και πιο wow για μένα. Ναι, κατάλαβα. Τρία. Ευχαριστώ. Έλα, καλό ήταν αυτό. Στέλιο. Τι ωραία που επιτέλους πάτε και κάπου που ξέρετε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα όλα. Λοιπόν, για να δω λίγο τα παπούτσια με CL Calçon. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το look μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι σου. Μου αρέσει και η διαφάνεια με τον κορσέ. Μου αρέσουν και τα γάντια. Γενικά μου αρέσουν όλα εκτός τα παπούτσια. Συμφωνώ βέβαια ακριβώς με αυτά που σου είπαν τα παιδιά. Κι εγώ. Γιατί είναι μια εικόνα η οποία έχεις βάλει τις υφές και τα prints αριστοτεχνικά και τα χρώματα. Το έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο. Όμως είναι μια κλασική σιλουέτα. Χωρίς να βλέπουμε κάτι καινούριο, εκτός από πολύ ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων, υφασμάτων και η σιλουέτα είναι μια χαρά. Είναι ένα ωραίο look. Και η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα παπούτσια δεν μου αρέσουν γιατί σε αυτό το είδος μπορεί να βρεις πιο ωραία παπούτσια. Έχω βαρεθεί λίγο αυτά τα βάζω και ένα βινίλ μεγάλο παπούτσι. Αν ήταν η πρώτη φορά που τα φοράγες, θα μου άρεσαν. Δεν θέλω να τα ξαναδώ. Θέλω να δω κάτι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο look. Ευχαριστώ. Μπράβο, Λέαν. Τέσσερα. Ευχαριστώ. Τέσσερα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Μπράβο, Στέλιο μου. Και με τελική βαθμολογία 11,8. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε όπως επιστρέψετε στη θέση σας.